Παραμένουν απλήρωτοι οι 70 εργαζόμενοι στην κατασκευαστική εταιρεία Ιόνιος, που έχει αναλάβει το έργο του κάθετου άξονα από την Κομοτηνή ως την Ελληνοβουλγαρική Μεθόριο. Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν πληρωθεί ούτε ένα μεροκάματο τους τελευταίους 10 μήνες, αποφάσισαν να δώσουν μια τελευταία διορία μέχρι τη Δευτέρα στην εταιρεία για να τους καταβάλει τα διαδουλευμένα τους. Ιδάλλως, όπως λένε, θα βγουν στην Εγνατία οδό και θα την αποκλείσουν με τα φορτηγά τους. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται είναι πλέον τραγική. Έχουν φτάσει, όπως αναφέρουν, στο χείλος του γκρεμού. Οι εργαζόμενοι στην κατασκευαστική εταιρεία Ιόνιος, που έχει αναλάβει την κατασκευή του κάθε του άξονα νυμφαίας Κομοτηνής Μάκαζα, δεν ξέρουν τι να κάνουν, καθώς παραμένουν απλήρωτοι τους τελευταίους 10 μήνες και κανείς δεν τους λέει μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έχουν πάει παντού, αλλά άκρη δεν βγάζουν. Γι' αυτό και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, να βγουν στην Εγνατία οδό με τα φορτηγά τους και να κλείσουν το δρόμο. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα, άλλωστε, όπως λένε, χειρότερα δεν γίνεται. Προτού όμως κλείσουν το δρόμο, θα δώσουν μια τελευταία ευκαιρία στην εταιρεία, μήπως και τους πληρώσει κάποια μεροκάματα. Και αυτή τη στιγμή τώρα ετοιμαζόμαστε, έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις να βγάλουμε τα φορτηγά στην Εγνατία. Συνολικά η εταιρεία απασχολεί 70 εργαζόμενους, εκ των οποίων 25 πριν από 2 μήνες προχώρησαν και σε επίσχεση εργασίας, φοβούμενοι ότι θα χάσουν τα δουλευμένα τους. Όπως τονίζει ο κύριος Διαμαντίδης, τα έξοδα και υποχρεώσεις τους έχουν πνίξει. Η ευκαιρία που δίνουν στην εταιρεία είναι και η τελευταία, καθώς άλλη επιλογή δεν έχουν. Και αν δεν κάνουν τίποτα, θα τα βγάλουμε τα φορτηγά στην Εγνατία μέχρι να δικαιωθούμε, γιατί έχει παραπάει το κακό. Δεν έχουμε ούτε να φάμε, υποχρεώσεις τρέχουν και είμαστε πλέον αγανακτισμένοι, δεν αντέχουμε άλλο. Θα δούμε τώρα. Η υπομονή εξαντλήθηκε, αλλά τώρα θα περιμένουμε για σήμερα ακόμα, θα κάνουμε υπομονή. Κάναμε υπομονή 10 μήνες, άλλη μισή μέρα θα περιμένουμε, άλλη μία μέρα.